Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι του Προεδρικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση για τα 20 χρόνια από την ίδρυση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Δεσμευόμαστε σε όλους σας ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία να δυναμώσει κι άλλο, να φτάσει παντού. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, πριν 20 χρόνια, στις 3 του Απρίλη του 1999, με τη συμμετοχή εκατοντάδων συνδικαλιστών από δεκάδες σωματεία, ιδρύθηκε ως ανάγκη των καιρών το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, ανοίγοντας μια νέα σελίδα για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, συνέχεια βεβαίως των πλούσιων παραδόσεων και των αξιών της εργατικής τάξης της χώρας μας. Ξεκινώντας τότε, γνωρίζαμε τις δυσκολίες που θα είχαμε μπροστά μας, τα εμπόδια που θα συναντούσαμε, τους δυσμενείς συσχετισμούς που θα χρειάζονταν να ξεπεράσουμε. Με βάση αυτή την πραγματικότητα, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι τότε στην αρχή ήμασταν διστακτικοί και μετρημένοι, μέχρι που δημοσιοποιήθηκε η πρωτοβουλία και άρχισαν να οργανώνονται οι πρώτες εξορμήσεις στους χώρους δουλειάς και στους κλάδους. Έτσι δόθηκε η όθηση, δημιουργήθηκε ενθουσιασμός, καθώς τα μηνύματα από τους εργαζόμενους έλεγαν «Προχωρήστε, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, κάντε κάτι». 2 μέρες μετά, στις 5 του Απρίλη, οι συνδικαλιστές της ΔΑΣ παρετούνται από το Προεδρείο της ΓΕΣΕ, πατώντας πάνω σε αυτές τις διαθέσεις, ταράζοντας τα λιμνάζοντα νερά της υποταγής, της ηγεσίας, της συνομοσπονδίας. Το πάμε στα 20 χρόνια ζωής που έχει δώσει σαφή και φανερά δείγματα για το χαρακτήρα του, ξεπέρασε απειλές, την τρομοκρατία, τις βρώμικες επιθέσεις, μπήκε μπροστά στην οργάνωση αγώνων και απεργιών, έδωσε κουράγιο, δύναμη, ενέπνευσε χιλιάδες εργάτες, καθυστέρησε μέτρα, ήταν παρόν σε κάθε εργατική διεκδίκηση, τόσο στα χρόνια της καπιταλιστικής ανάπτυξης, όσο και στα τελευταία δύσκολα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης. Δεν έβαλε νερό στο κρασί του, δεν μπήκε σε κοινωνικούς διαλόγους, δεν υιοθέτησε απόψεις και ιδεολογήματα του κοινωνικού εταιρισμού που έσκαβαν το λάκκο στους εργαζόμενους. Κανείς και ποτέ ως σήμερα δεν μπόρεσε και δεν μπορεί να το βάλει στο χέρι. Το πάμε στην πράξη απέδειξε πως δεν είναι άθροισμα παρατάξεων, αλλά μαχητικό, ταξικό μέτωπο σωματείων, εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών, επιτροπών αγώνα, ανένταχτων συνδικαλιστών και εργαζομένων. Δεν αντλεί τη δύναμη και το κύρος του από φανταχτερούς τίτλους και αγώνες της εικόνας, αλλά από την καθημερινή και αταλάντευτη παρουσία του στα εργοστάσια, στα γιαπιά, στα γραφεία και στα εμπορομάγαζα, στα ξενοδοχεία, στα λιμάνια και σε κάθε εργασιακό χώρο από την πλούσια δράση και τους αγώνες του. Γι' αυτό και σήμερα, από αυτό το βήμα, καλούμε σε συμπόρευση, σε κοινό βηματισμό, όλα εκείνα τα σωματεία που παρά τις επιφυλάξεις τους προσβλέπουν στην ισχυροποίηση του εργατικού κινήματος και κατανοούν τη σημασία δυνατού,
ταξικού πόλου. Απλώνουμε το χέρι σε συνδικαλιστές και εργαζόμενους που δεν αντέχουν άλλο τη σαπίλα της συνδικαλιστικής μαφίας. Προβληματίζονται, ψάχνουν το αποκούμπι τους. Τα βήματα που έχουν καταγραφεί στη δράση του ΠΑΜΕ από το 1999 ως σήμερα, το ρίζωμά του σε περισσότερους κλάδους και τόπους δουλειάς, η πρωτοπόρα δράση των δυνάμεων που συγκροτούν το ΠΑΜΕ στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, στις απεργίες, στις μικρές και μεγάλες μάχες που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να γίνει έκπτωση στο σύνθημα «Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη», αποτελούν το έδαφος για τη συνέχεια, για την αντεπίδευση των εργαζομένων μαζί με όσους πλήττονται από τη δικτατορία των μονοπωλιακών ομίλων. Το ΠΑΜΕ, από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του, έμαθε στα δύσκολα, δέχτηκε αμέσως την επίδεση από το κεφάλαιο και τους ανθρώπους του. Στην αρχή, οι δυνάμεις της ΠΑΣ και της ΔΑΚΕ, οι παρατάξεις του ΣΥΝ τότε, σήμερα ΣΥΡΙΖΑ και άλλων, μιλούσαν για διασπαστική ενέργεια. Μετά άλλαξαν τροπάρι και εμφανίζουν το ΠΑΜΕ ως κομματική παράταξη με σκοπό να υπονομεύσουν το ρόλο του. Χρειάζεται διαρκής αγώνας για να αποστομώνονται οι συκοφάντες και οι διαστρεβλωτές. Αυτό βεβαίως που ενοχλούσε και ενοχλεί και σήμερα είναι η γραμμή πάλης. Είναι ο προσανατολισμός του με τον οποίο συσπυρώνονται εκατοντάδες σωματεία και επιδιώκουν αυτή η γραμμή να κυριαρχήσει στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Προσανατολισμός και γραμμή πάλης ενάντια στις επιδιώξεις των μονοπωλίων, των επιχειρηματικών ομίλων και εταιριών, των πολιτικών κομμάτων που τους εκπροσωπούν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την παρουσιάζουν ως μονόδρομο. Με αιτήματα που διαμορφώνονται από το κριτήριο που αξίζει σήμερα να ζουν και να δουλεύουν οι εργαζόμενοι με βάση τις τεράστιες δυνατότητες της επιστήμης, της ανάπτυξης των παραγωγικών μέσων, τον πλούτο που παράγουν και όχι με κριτήριο που έχουν οι εκμεταλλευτές μας, την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα, το μέγιστο κέρδος. Με κριτήριο την ευημερία των πολλών που δουλεύουν και υποφέρουν και όχι την ευημερία των κερδών των λίγων. Το νέο που έφερε το ΠΑΜΕ είναι η διακριτή συσπήρωση και δράση των οργανώσεων της εργατικής τάξης που απορρίπτουν την επιζήμια για τα συμφέροντα των εργαζομένων θεωρία του κοινωνικού εταιρισμού, των κοινών δίθεν συμφερόντων εργαζομένων και εργοδοτών που γύρω από ένα τραπέζι θα μοιράζονται δίκαια τον πλούτο που παράγεται, των στημένων κοινωνικών διαλόγων, της παράδοσης ανεφόρων του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Στα χρόνια της καπιταλιστικής ανάπτυξης ήταν στην πρώτη γραμμή των αγώνων για αυξήσεις και διεύρυνση των δικαιωμάτων, κόντρα στην λογική της αναμονής και της κοινωνικής ειρήνης. Πριν το ξέσπασμα της καπιταλιστικής κρίσης, πρωτοστάτησε ενάντια στο κλίμα αναμονής και αυταπατών. Η Ελλάδα βρισκόταν στις 10 πρώτες χώρες παγκοσμίως σε ρυθμούς καπιταλιστικής ανάπτυξης. Έγκαιρα κάλεσε τους εργαζόμενους σε πόλεμο ενάντια στο μαύρο μέτωπο επιχειρηματικών ομίλων, κυβέρνησης και της ηγετικής ομάδας της ΓΕΣΕΕ που καλλιεργούσε την αναμονή και την πράσινη ανάπτυξη. Με το ξέσπασμα της καπιταλιστικής κρίσης, όλες οι κυβερνήσεις, ανεξάρτητα πρόσημου, μονοκομματικές ή συνεργασίας, εφάρμοσαν και επέβαλαν βάρβαρα αντεργατικά μέτρα και μνημόνια για να διασφαλίσουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Σάκησαν μισθούς και συντάξεις, απελευθέρωσαν τις απολύσεις, εκτείναξαν την ανεργία, προώθησαν τεράστιες ιδιωτικοποιήσεις και επιτέθηκαν στα συνδικαλιστικά δικαιώματα και τις ελευθερίες. Το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο πρωτοστάτησε στον αγώνα ενάντια σε όλα τα μνημόνια και τους ανταργατικούς νόμους. Το σύνθημα «Καμιά θυσία,
την κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία, έδωσε τον τόνο για τους αγώνες και την ιδεολογική διαπάλη κόντρα στη λογική του να βάλουμε όλη πλάτη και να μοιραστούμε τα βάρη της κρίσης. Τα συνθήματα που υιοθετήθηκαν από ευρύτερες εργατικές και λαϊκές δυνάμεις. Το ΠΑΜΕ ενισχύθηκε με νέα συνδικάτα, κλαδικά και επιχειρησιακά και εργατικά κέντρα. Δυνάμωσε η επιρροή του. Εκατοντάδες νέοι εκλεγμένοι συνδικαλιστές δουλεύουν με τη γραμμή του, παλεύουν να αλλάξουν οι συσχετισμοί δυνάμεων σε όλους τους κλάδους για την ανασύνταξη του κινήματος. Έκανε βήματα κοινής δράσης εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων, αγροτών, γυναικείων, ριζοσπαστικών οργανώσεων και νεολαίας. Σε συνθήκες οξύτατης αντεργατικής επίθεσης δυνάμωσε την παρέμβασή του. Απέναντι στη δράση του ΠΑΜΕ και των ταξικών συνδικάτων ορθώθηκε μια τεράστια επίθεση από το κεφάλαιο, από τους ανθρώπους του. Μέτρα καταστολής, τρομοκρατία εργοδοτική, το νομικό οπλοστάσιο του ταξικού αντιπάλου, αλλά λάσπη και συκοφαντία. Η δράση του ΠΑΜΕ δεν αφορούσε μόνο τα ζητήματα τα μισθολογικά και τα αμιγώς εργασιακά. Έκανε προσπάθειες και πήρε πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη δράση των συνδικάτων για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον εργαζόμενο και την οικογένειά του. Στήριξε πρωτοβουλίες για την ερασιτεχνική καλλιτεχνική δημιουργία, ίδρυσε ομάδες θεάτρου, χορού, χοροδία που πραγματοποίησαν εκατοντάδες εκδηλώσεις σε γειτονιές και θέατρα. Πήρε πρωτοβουλίες για τις ανάγκες και τα προβλήματα της νεολαίας, τη μαθητεία. Ανέπτυξε δράση ενάντια στα ναρκωτικά. Το τουρνουά ποδοσφαίρου της Γραμματείας Νέων, όπως είδαμε και στο βίντεο, έγινε πλέον θεσμός. Πήρε πρωτοβουλίες για την εργαζόμενη γυναίκα, την προστασία της μητρότητας. Οργάνωσε τράπεζα αίματος και δεκάδες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης για τα θύματα καταστροφών. Βεβαίως, στις αρχές της μέτωπο στην ξενοφοβία, τον ρατσισμό και τον φασισμό. Από την πρώτη στιγμή οργάνωσε δικαιώματα των προσφύγων, των ξεριζωμένων από τους υπεραλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις. Ήταν σταθερά στην πρώτη γραμμή για την οργάνωση των μεταναστών στα συνδικάτα και της κοινής πάλης Ελλήνων και μεταναστών, εργατών ενάντια στο κεφάλαιο. Γι' αυτό και βρίσκεται μόνιμα στο στόχαστρο της εργοδοσίας και των μαντρών σκυλών της, των χρυσαυγητών. Το ΠΑΜΕ, πιστό στις αρχές του διεθνισμού, το 2000 γίνεται μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Η αναγνώριση του ρόλου του ΠΑΜΕ στην ΨΟ εκφράζεται και με την ανάθεση της διοργάνωσης του 16ου Συνεδρίου το 2011 στην Αθήνα. Ιδρύθηκε το ΠΑΜΕ μέσα στους αγώνες ενάντια στην υπεραλιστική σφαγή στη Γιουγκοσλαβία και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή τη σφαγή. Σήμερα όλη η ευρύτερη γειτονιά μας είναι μέσα στη φωτιά. Πέρασαν από το Αιγαίο πάνω από 1 εκατομμύριο θύματα ξεριζωμένα από τους πολέμους. Γέμισε η θάλασσα νεκρούς και το δράμα των προσφύγων συνεχίζεται αμύωτο. Έχουμε χρέος να δυναμώσει μέσα στα συνδικάτα η πάλι ενάντια στον εθνικισμό, τον σοβινισμό και τον ρατσισμό, τον υπεραλιστικό πόλεμο, η αλληλεγγύη με τους άλλους λαούς, η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, στους μετανάστες, η απομόνωση σε όλους τους εργασιακούς χώρους της εγκληματικής ναζιστικής συμμορίας των αφεντικών της Χρυσής Αυγής. Δεν μπορεί αυτά τα προβλήματα να είναι έξω από τα συνδικάτα, γιατί οι εργαζόμενοι δεν έχουν κανένα συμφέρον να χύνουν το αίμα τους για τους πετρελαιάδες, τους εμπόρους όπλων, τους βιομήχανους και τους τραπεζίτες. Δεν δεχόμαστε η χώρα, τα λιμάνια μας, τα νησιά μας, τα αεροδρόμια να γίνουν βάσεις και ορμητήρια για τις συμπεριαλιστικές σφαγές και τα παιδιά μας που υπηρετούν στο στρατό κρέας για τα κανόνια τους. Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου, καμία εμπλοκή της Ελλάδας στα ανατολικά και ευρωνοσιακά σφαγεία. Στη χώρα μας, η ζημιά, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, των παρατάξεων ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και των μεταμορφώσεών τους, είναι μεγάλη. Οι πληγοί που έχουν ανοίξει στο σώμα του
του συνδικαλιστικού κινήματος είναι βαθιά και βεβαίως δεν κλείνει εύκολα. Η επικράτησή τους σε στρατηγικούς τομείς, στα μεγάλα συνδικάτα της βιομηχανίας, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των λιμανιών, των μεταφορών, των πρώην ΔΕΚΟ, είναι μεγάλο εμπόδιο για την ενότητα των εργαζομένων και τον ταξικό προσανατολισμό του αγώνα. Αρνούνται και σήμερα να γράψουν στα σωματεία χιλιάδες εργολαβικούς συμβασιούχους, κακοπληρωμένους εργαζόμενους των δουλεμπορικών γραφείων που δουλεύουν στους ίδιους χώρους. Κρατούν ανοργάνωτη τη νέα βάση για την οργάνωση των εργατών είναι πολλές. Όλα αυτά τα χρόνια κατεβαίνουμε κοινά ψηφοδέλτια, κοινή αντιπάμε στάση σε μεγάλες ομοσπονδίες και συνδικάτα, όπου βλέπουν ότι γίνεται βήμα ανατροπής των συσχετισμών μαζί με την εργοδοσία και το κράτος. Βεβαίως και από φαινόμενα διαφθορά από κονδύλια και προγράμματα εξαγοράς. Οι συσχετισμοί, συγκριτοβάθμιες οργανώσεις, ΓΕΣΕΑ και ΑΔΕΔΗ, η γραμμή τους και τα έργα τους είχαν ως αποτέλεσμα την απαξίωση των συνδικάτων στους εργαζόμενους. Για ολόκληρη περίοδο μέσα στην κρίση δεν δίστασαν να υιοθετήσουν τα πιο αντιδραστικά συνθήματα. Έφτασαν ακόμα να αγκαλιάσουν και το σύνθημα «Έξω τα κόμματα, έξω τα συνδικάτα από τους αγώνες». Σύνθημα που έριξαν από κοινού όλες οι αστικές δυνάμεις. Υιοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνιστώσεις του άλλες γνωστές τυχοδιοκτικές δυνάμεις. Οι φασίστες της Χρυσής Αυγής, της πλατείας των αγανακτισμένων, έγιναν όχημα εγκλωβισμού της λαϊκής αγανάκτησης και διαμαρτυρίας, εκολαπτήριο του ναζισμού και έφεραν ένα ακόμη πλήγμα στην αξία συμμετοχής και πάλης μέσα στα συνδικάτα και του αγώνα μέσα στα εργοστάσια στους τόπους δουλειάς, όπου οργιάζει η εργοδοσία και η εκμετάλλευση. Βασική παρακαταθήκη της δράσης του ΠΑΜΕ είναι η ανάδειξη των δύο γραμμών στο συνδικαλιστικό κίνημα, η ανάδειξη της ανάγκης για συνδικάτα αγωνιστικά, συνδικάτα μαζικά, συνδικάτα εργατικά, συνδικάτα που θα αγωνίζονται για τα δικαιώματα των εργαζομένων ενάντια στην εργοδοσία και τους μηχανισμούς της μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Συνδικάτα που θα αγωνίζονται για να ζουν οι λαοί χωρίς φτώχεια, ανεργία και πολέμους. Αγαπητοί τέρμα συνάδελφοι, πια στις αυταπατές. Είμαι το κεφαλαίο, είμαι τους εργατές. Για τις δυνάμεις που δρούν με ζωντάνια μέσα στους χώρους δουλειάς, που διεκδικούν αγωνιστικά, βάζοντας τις λαϊκές ανάγκες μπροστά, είναι λυμένο πως ο δρόμος της σύγκρουσης με την αντιλαϊκή πολιτική και τη στρατηγική των επιχειρηματικών ομήλων περνάει μέσα από την ασύγχαστη πάλη με το πολιτικό και συνδικαλιστικό προσωπικό τους. Γι' αυτό η σύγκρουση που διεξάγεται και κορυφώνεται αυτή την περίοδο με τη συνδικαλιστική μαφία είναι όρος για την ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών. Σε μια περίοδο που η σαπίλα του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού ξεχυλίζει, που η συνδικαλιστική μαφία κάνει τα αδύνατα δυνατά για να διατηρήσει με κάθε τρόπο την επιβίωσή της, προτάσσοντας πάμε με τις θέσεις του, τις πρωτοβουλίες και τη δράση στον κύριο παράγοντα ταξικής τάξης. Όλα αυτά τα χρόνια δώσαμε και δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις. Αξιοποιούμε όλους τους τρόπους που διαθέτουμε για να τους τραβήξουμε από τα νύχια της εργοδοσίας. Να τους πείσουμε να οργανωθούν, να αγωνιστούν, να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των αναγκών τους. Ο σχετισμός δύναμης βεβαίως για μας δεν ήταν ποτέ μονάχα αποτέλεσμα μιας κάλπης ενός συνεδρίου. Εμείς μετράμε τις δυνάμεις μας. Έχουμε κριτήρια για την οργάνωση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος.
Εμείς είμαστε περήφανοι και περπατάμε με το κεφάλι ψηλά. Κοιτάμε τους εργαζόμενους στα μάτια. Μπορούμε να τους μιλάμε για τους αγώνες των χαλιβουργών, των οικοδόμων, των εργαζομένων στα τρόφιμα, στα ξενοδοχεία, στο εμπόριο και σε ένα σωρό άλλους κλάδους. Αυτό είναι το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Όλες αυτές τις μέρες ήρθαμε σε επαφή με εργαζόμενους που μέχρι πριν λίγο καιρό μας κοίταζαν, μας παρακολουθούσαν με σκεπτικισμό. Κανείς δεν συμφωνεί με την απροκάλλητη παρέμβαση των ίδιων των εργοδοτών μέσα στα σωματεία, τις ομοσπονδίες και τη ΓΕΣΕ. Αρκετοί από αυτούς μας λένε να μην κάνουμε πίσω, να καθαρίσουν τα σωματεία από τους νόθους και τους εργοδότες. Στον εργατών τις πλατές χτίζετε καριέρες. Έξω τώρα οι εργατοπατέρες. Στον εργατών τις πλατές χτίζετε καριέρες. Έξω τώρα οι εργατοπατέρες. Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η διαπάλη ανάμεσα στις δυο γραμμές στο συνδικαλιστικό κίνημα δεν πρόκειται να σταματήσει στη Ρόδο, όπως δεν σταμάτησε στην Καλαμάτα, την Αλεξανδρούπολη και πάει λέγοντας. Η μάχη θα συνεχιστεί και να είναι σίγουρη ότι θα ενταθεί. Συνδικάτα εργατών, όμως, όχι των εργοδοτών. Όμως απέναντι σε όσα εξελίσσονται αυτή τη στιγμή, την περίοδο, οι εργαζόμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να ξεπεράσουν πιέσεις, εκβιασμούς, να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους, να έχουν οργανώσεις ανεξάρτητες από την παρέμβαση της εργοδοσίας και του κράτους. Αυτή είναι και η μεγάλη συνεισφορά του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Και θέλουμε να διαμηνήσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι αυτή μας τη συνεισφορά θα τη σφραγίσουμε και στην επόμενή τους προσπάθεια να επιβάλλουν το νέο συνέδριο παροδία αύριο στη Ρόδο για ακόμη μια φορά μακριά τους εργαζόμενους και αγκαλιά με την εργοδοσία μέσα στα πολυτελή ξενοδοχεία. Η απέτησή μας να καθαρίσει το εργατικό κίνημα από τη βρωμιά τους θα γίνει πράξη και θα γίνει πράξη από τα εργατικά κέντρα, τις ομοσπονδίες, τα συνδικάτα και τους ίδιους τους εργαζόμενους. Για μας η ανασύνταξη του κινήματος δεν αποτελεί ένα απλό σύνθημα. Ανασύνταξη του κινήματος, χωρίς να θίγονται η κυριαρχία και χωρίς να αμφισβητείται η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς συγκρούσεις με τις αντιλαϊκές πολιτικές, με την εργοδοσία και τους μηχανισμούς της, χωρίς ανατροπές των σχετισμών δύναμης στα συνδικάτα, δεν μπορεί να υπάρξει. Σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, παραγωγικές, επιστημονικές και τεχνολογικές, για να υπάρξει φιλολαϊκή ανάπτυξη, για να υπάρχει αξιοπρεπή ζωή, δουλειά με δικαιώματα. Εμείς είμαστε αυτοί που παράγουμε τον πλούτο, τον υδρότα μας, τον κόπο μας, τον καρπώνονται μια χούφτα μονοπωλιακή όμιλη. Αυτό μπορεί να αλλάξει με αγώνα για νέες διεκδικήσεις, για κάλυψη των απολειών, για μια αξιοπρεπή ζωή σε συνδυασμό με την πάλι για άλλο δρόμο ανάπτυξης, με αποδέσμευση από τις ενώσεις των ιμπιαλιστών Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, με την εργατική τάξη και το λαό μας στο τιμόνι της εξουσίας. 20 χρόνια μετά δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε αταλάντευτα, ταξικά. Δεν επιτρέπεται να κάνουμε βήμα πίσω. Ανοίγουμε το δρόμο στην επόμενη μέρα, στο αύριο της εργατικής τάξης. Συνεχίζουμε για το δίκαιο της τάξης μας, γιατί για μας χωρίς εμάς γρανάζει δεν γυρνά. Καλή δύναμη σε όλους.